Κάτι πήγε να στραβώσει, λες και το περιμέναν όπως άλλοι περιμένουν τον Πάσχα. Πώς άρεσε τώρα κύριε Μπαλάσχα. Δεν λέω το Sky. Να μας πείτε για τη συμφωνία, γιατί αυτό λέγεται. Δεν είναι το θέμα να πάμε στον Άρτο. Είναι 8 δις λόγω του Sky. Διαπάμε στη συμφωνία στο Sky θα τον δύο. Αφού θέλετε να δώσετε συγχαρητήρια θα ακούτε και τα άλλα, όχι μόνο. Ακούμε όλα βέβαια. Το ένα, η μία πλακίτσα και η άλλη πλακίτσα. Εγώ δεν έκανα καμιά πλακίτσα, εγώ είπα θετικά για τη συμφωνία. Μισό λεπτό. Κύριε Μπαλάσχα, κατάλαβα καλά. Ας μιλήσουμε σοβαρά. Μείνουμε στο σταθερό έδαφος της πολιτικής. Λοιπόν, σωστά. Την παραπολιτική έκρηξη. Η συμφωνία περιλαμβάνει, από ό,τι έχω καταλάβει, 8 περίπου 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ για τη διετία 1,5 χρόνο είναι στην πραγματικότητα, 15-16. Αυτή η συμφωνία είναι το κλείσιμο της πέμπτης αξιολόγησης του προηγούμενου προγράμματος ή πρόκειται για μια ευρύτερη συμφωνία, λύση για το πρόβλημα της χώρας, το λέω. Κύριε Μπαλάσχα, θα συζητήσουμε τα επιμέρους στοιχεία της συμφωνίας, διότι σε αυτή τη συμφωνία, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το ζήτημα του χρέους που έχει μπει από εσάς ως προαπαιτούμενο και κεντρικό σημείο δεν υπάρχει. Άκουσα και την κυρία Μέρκελ να λέει δεν είναι τώρα. Αργότερα θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν το θέμα του χρέους για να συζητηθεί. Υπάρχει το ζήτημα το αναπτυξιακό που έχετε θέσει και εσείς ως κεντρικό ζήτημα, που επίσης δεν το έχουμε δει να διευρύνεται. Και υπάρχουν μία σειρά από μέτρα κυρίως φορολογικού χαρακτήρα, κυρίως λέω φορολογικού, όχι κι άλλα, που άλλα ή στην πλειοψηφία τους είναι οριζόντια, όπως ας πούμε για παράδειγμα η ιστορία του ΦΠΑ ή η ιστορία των κρατήσεων των ασφαλιστικών εισφορών ή η παραμονή του έμφυα σε δύο και τα δύο χρόνια, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα άλλο. Στη συμφωνία δεν υπάρχει τίποτα περί έμφυα, έτσι αλλιώς. Υπάρχει ούτως ή άλλως λέω στη συμφωνία. Τώρα θα πούμε και το προπατορικό αμάρτημα. Όχι, λέω παραμένει. Λέμε τι λέει η συμφωνία. Η συμφωνία γιατί δεν αφορά. Κοιτάξτε. Ή θα λέμε αυτά που λέει. Είστε ικανοποιημένος από αυτή τη συμφωνία. Ο έμφυα δεν αφορά τη συμφωνία. Α, δεν αφορά τη συμφωνία. Δεν αφορά τη συμφωνία. Αφορά το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ξεχάστηκε. Κύριε, μην παρεμβαίνετε για να ακουγόμαστε. Ναι, ναι, άκουγα όσα έλεγε που ήταν μέσα, λοιπόν, ο έμφυα δεν αφορά. Αυτό εδώ το πρόγραμμα που έχει εισπρακτικά μέτρα. Κατά βάση του εισπρακτικά μέτρα. Γιατί λέω αναπτυξιακό και χρέος δεν έχω δει. Είναι ένα πρόγραμμα που κατά τη γνώμη σας οδηγεί μακριά από την ύφεση. Σε υπέρβαση της κρίσης. Ανοίγει δρόμους προοπτικών ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία ή είναι ένα πρόγραμμα συντήρησης της κατάστασης για να μην γκρεμιστούμε. Μάλιστα. Πάμε. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που υπήρχε μέχρι τώρα. Τι υπήρχε μέχρι τώρα, κύριε? Μέχρι τώρα είχαμε το γνωστό μοντελάκι. Τι υπήρχε? Παίρνω δάνειο, τροφοδοτώ την εξυπηρέτηση του χρέους. Mm. Και τούμπαλι. Δηλαδή είχαμε μια συνεχή ανατροφοδότηση του δίδυμου. Χρέος με μέτρα. Με μέτρα. Αυτή η ανατροφοδότηση, ναι, η αέναη τροφοδότηση την οποία έβλεπε η προηγούμενη κυβέρνηση, η προηγούμενη λογική, παίρνει ένα τέλος. Παίρνει ένα τέλος. Παίρνει ένα τέλος αυτή η λογική και η πρακτική. Γιατί? Αυτό είναι το νούμερο. Μα από όλα, έχετε δει πουθενά, ξέρετε τι είπαν αυτοί? Επειδή αναφέρεστε κάποια στιγμή, είπε η τάδε τάδε, ναι, η τάδε τάδε λοιπόν δημόσια που αναφέρετε εσείς, είπανε ότι δεν είναι συνέχεια του προηγούμενου, ότι δεν θέλει νέο δάνειο η Ελλάδα και λοιπά. Παράταση του προηγούμενου. Ότι δεν θέλει νέο δάνειο η Ελλάδα. Κύριε Μπαλάσχα, για να θα μπορέσουμε να συνοηθούμε. Θα μιλάμε κανονικά για να μπορέσουμε να συνοηθούμε και να καταλαβαίνει κυρίως ο κόσμος. Γιατί εδώ δεν τσακωνόμαστε οι δυο μας. Μην μπορούμε να συμφωνούμε, μπορούμε να διαφωνούμε. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Είναι η συνέχεια του προηγούμενου αυτή η συμφωνία. Είναι η πέμπτη αξιολόγηση που λέμε. Κοιτάξτε, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αν είχαμε να κάνουμε πέμπτη αξιολόγηση, θα τελειώναμε την πρώτη εβδομάδα. Όπως γινόταν επί 5 χρόνια, θα παίρναμε το ραβασάκι στα αγγλικά και θα φέρναμε το, να το μεταφράσουμε και να το υλοποιήσουμε. Άρα τι είναι αυτό λοιπόν? Είναι νέα συμφωνία? Είναι κάτι που από την αρχή είχαμε πει. Μισό. Ότι εμείς, τελειώντας η υπόθεση των μνημονίων και αυτό που σας είπα, η συνεχής ανατροφοδότηση και ο φαύλος κύκλος δάνειου και μέτρων, θα πάρουμε λεφτά, θα δηλαδή, προχωρήσουμε, θα προχωρήσουμε σε μια συμφωνία και σε ένα σχέδιο το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα αναπτυξιακό σκέλος. Mm. Φυσικά μια συμφωνία την οποία θα συζητήσουμε και ένα σχέδιο που έχει στοιχεία να συγκρότηση και ανάπτυξη. Θα συζητήσουμε τους εταίρους, με τους πλανητές. Δεν το κάνουμε μόνοι μας, δεν είμαστε καλά μια στον κάμπο. Θα πάρουμε λεφτά, γιατί δεν έχω ακούσει λέξη γι' αυτό. Θα πάρουμε τα χρήματα. Πώς δεν θα πάρουμε τα χρήματα? Ποια λεφτά θα πάρουμε? Ένα λεπτό. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής, προσέξτε κύριε Γυριζή, ναι, μέχρι στιγμής το τραπέζι, όλοι συζητάνε, για να μένουμε στο βασικό τώρα, όλοι συζητάνε ότι οι ελληνικές προτάσεις
γίνανε δεκτές για πρώτη φορά αυτό, ναι, από θεσμούς και σύνοδο κορυφής, ως βάση για συζήτηση. Επομένως, ξεκινάμε με αυτή, με αυτή τη θέμα. Λοιπόν, στις προτάσεις λοιπόν της δικιάς μας υπάρχει σαφώς χρηματοδότηση της ανάπτυξης. Στις προτάσεις λοιπόν που συζητάμε και είναι μόνες που είναι στο τραπέζι και αποτελούν τη βάση συζήτησης, υπάρχει και η πρόταση για τη διευθέτηση του χρέους και μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, όχι δηλαδή η συνέχεια νέα δάνεια για να ξεκυρώσουμε τα προηγούμενα. Γι' αυτό, και στην πρόταση, γι' αυτό και στην πρόταση έχει προταθεί η εξαγορά των ομολόγων αυτών που λέγονται τρισέ ύψους 27 δισεκατομμυρίων από την ΕΣΕ, έτσι λέει, ώστε να λήγουν αυτά μετά το 2022 να έχουν χαμηλότερα επιτόκια και να μπούμε. Και να μπούμε μέσα από αυτό στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και φυσικά με στην πρόταση στο τραπέζι, σε αυτό που έχει κατατεθεί και είναι η βάση για συζήτηση, υπάρχει η χρηματοδότηση της ανάπτυξης με επιμονή στα ζητήματα των νέων τεχνολογιών και των υποδομών. Όλο θα τα βλέπουμε. Όλα θα τα δούμε. Όλα. Θέλω να είμαστε πολύ σαφείς, γιατί το πρόγραμμα είναι μεγάλο και είναι και για τη χώρα, αφορά τους πάντες, δεν είναι απλή ιστορία. Να γίνω συγκεκριμένος. 30 του μηνός έχουμε να πληρώσουμε κάτι. Και μέσα στον Ιούλιο έχουμε να πληρώσουμε κάτι, πολύ κάτι. Και μετά έχουμε παρακάτω κι άλλο κάτι. Η κυβέρνηση με βάση αυτή τη συμφωνία έχει συμφωνήσει να πάρει χρήματα και ποια. Λοιπόν. Και πόσα. Και από πού. Τη βάση του νέου προγράμματος κάποιο καινούργιο ποσό ή τη βάση του παλαιότερου προγράμματος φέρτα 11 δισεκατομμύρια. Επαναλαμβάνω κάτι. Ότι εμείς ούτε ζητήσαμε ούτε θέλουμε καινούριο δάνειο. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στον αένα ο κύκλο και στο φαύλο κύκλο. Όχι, δάνειο μέτρα. Άρα δεν μπαίνουμε στη λογική που είχε και στην πρακτική που είχε η μνημονιακή πολιτική. Αυτό είναι το μείζον. Φυσικά τα χρήματα τώρα. Τα χρήματα είναι σαφώς από πού θα αντληθούν, κύριοι. Τα προηγούμενα είναι. Τα χρήματα από πού θα αντληθούν. Τα χρήματα θα αντληθούν πρώτα απ' όλα από αυτά που μας χρωστάνε. Τις δόσεις δηλαδή που εκκρεμούν. Άρα εφαρμόζονται στο μνημόνιο. Ένα λεπτό. Πώς αλλιώς. Άστε τώρα. Δεν μπορεί να παίρνετε το ένα χωρίς το άλλο. Κοιτάξτε. Κύριε Μπαλάφα, τα πράγματα συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Φαντάζομαι ότι το έχετε καταλάβει λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, καλή αργά παρά ποτέ. Λέω, χαίρομαι για τις διαπιστώσεις σας, αλλά τις κρατάτε για τον εαυτό σας. Λέω όμως ως θέσφατα. Λέω, κύριε Μπαλάφα. Επαναλαμβάνω λοιπόν και λέω κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο κόσμος το έχει καταλάβει εκτός από εσάς, από την κατοχή σας προσωπικά, ενώ γενικώς το ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω, από τη στιγμή που παίρνετε μέτρα για να πάρετε τα προηγούμενα χρήματα, σημαίνει ότι είμαστε στην πέμπτη αξιολόγηση και επομένως στη συνέχιση του προηγουμένου μνημονίου. Τώρα το τι θα κάνετε από εκεί και πέρα, μπορεί να μην ξαναπάρετε ποτέ μνημόνιο. Εντάξει, λοιπόν, να μας χαρίζουν λεφτά και δάνεια. Εσείς μπορείτε να μας πείτε όμως αυτό. Κοιτάξτε, να το πείτε. Εσείς, επειδή είπατε κάτι δεν έχετε καταλάβει, εγώ πιστεύω ότι εσείς δεν έχετε καταλάβει και θα αργήσετε λιγάκι να το καταλάβετε, γιατί υπάρχει μια λογική που ξέρετε, υστερεί η συνειδητοποίηση. Να μιλήσουμε κι εμείς που κάτι παραπάνω έχουμε καταλάβει από το τι έχει γίνει. Να ολοκληρώσει ο κ. Μπαλάχα. Η συνείδηση καθυστερεί από το είναι. Θα είναι δύσκολη μέρα η σημερινή. Σήμερα. Λοιπόν, επειδή είπατε για τα χρήματα, όπου θα τα πάρουμε. Ναι. Θα τα πάρουμε από τα χρήματα που μας χρωστάνε. Προηγούμε. Από τον Αύγουστο του 2014. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, 7,2 δις. 7,2 είναι ένα από εκεί, από εκεί θα πληρωθούν υποχρεώσεις που υπάρχουν από το διάστημα. Υποχρεώσεις που όλους αυτούς τους μήνες τις ξεπληρώνουμε χωρίς να έχουμε πάρει δηλαδή, ούτε ευρώ. Καινούργιο, φτιάχνετε καινούργιο πρόγραμμα για να πάρουμε τα παλιά λεφτά. Yeah. Ένα λεπτό. Τι σημασία. Τώρα, αυτό που λέτε τώρα, είναι πολύ σχηματοποιημένο. Εμείς φτιάχνουμε μια συμφωνία ξεκινώντας φυσικά ότι θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας, αλλά ταυτόχρονα ξεκινώντας ότι το Γενάρη του 2015 υπήρξε μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην Ελλάδα, την οποία καθυστερημένα έστω οι δανειστές τη λαμβάνουν σε έναν βαθμό υπόψη τους. Και αυτό εμείς το χαιρετίζουμε. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Ελάτε, κύριε Μητσοτάκη. Επί των ιδίων. Κρίση, τώρα, κρίση. Προφανώς. Δεν είναι κατάληξη ακόμα, αλλά είναι μια σημαντική. Είναι θετικό αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Είναι θετικό. Είμαι από τη μία ελαφρώς ανακουφισμένος. Γιατί? Διότι φαίνεται ότι επιτυγχάνεται μία συμφωνία, θα τη συζητήσουμε στη συνέχεια για να αποτραπούν τα χειρότερα. Και από την άλλη πρέπει να σας πω ότι είμαι και αρκετά θυμωμένο.